Μία φορά άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη Χριστίνα. Από τη Χριστίνα θέλω να ξεκινήσουμε, που είναι ένα θέμα γυναικείο. Mm-hmm. Που έτσι, μια γυναίκα, okay, μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό της, μπορεί να πει πράγματα. Εμένα δεν μου άρεσε μετά όμως που ο Αλέξης έπιασε και συζήτησε, δεν μπορεί να αγωνιστείς γιατί σε ενοχλεί το θήτος σου κτλ. Γιατί δεν το λέει μπροστά του. Το λέει μόνη της. Νομίζω προηγήθηκε αυτό που είπε. Δεν προηγήθηκε, αλλά αυτό βλέπεις ότι είναι ένα κιού που γίνεται στους δημοσιογράφους για να έχει μετά αυτό το αποτέλεσμα. Ο Αλέξης ήταν μπροστά, το ξέρει, το είδε. Και στο μοντέσι βλέπεις ότι προηγείται. Ίσως να της είπε κάτι ο Αλέξης πάνω σε αυτό το θέμα και να σου λέει εντάξει, εγώ το στήθος μου δεν μπορώ να το κάνω. Τι σε νοιάζει να βρει, Αλέξη μου. Μα νομίζω. Θα μας πεις καλύτερα εσύ που είσαι η δική σα βορολόγος. Α, νόμιζα κάτι άλλο. Μόνο, όχι, καλή, για όνομα του Θεού. Νομίζω ακούστε, ότι είχε λίγο ειρωνικό τόνο. Εγώ θεωρώ, ως γυναίκα που έχω υποστεί bullying για το στήθος μου, πολλάκι στη ζωή μου, ότι μία γυναίκα δεν θεωρεί όπλο το στήθος της με αυτόν τον τρόπο δεν σε ένα reality. Τι χρησιμοποιείς. Σαφώς, δεν ξέρω το πριν και το μετά. Έτσι, εγώ δεν έχω εγώ νιώσει δεν ποτέ. Το κομμάτι, ας κάνει ό,τι θέλει, δικό της είναι. Okay, αλλά η έξω, απλά δεν λες και για τις συμπαίκτριές σου ως γυναίκα ότι επειδή είναι πολύ γυμνασμένες είναι σουγκλάκος. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Α, ξεκινάει μία σύγκριση η οποία είναι λανθασμένη, σε λάθος βάση πάει και συγκρίνεται με τις άλλες κοπέλες. Η κάθε γυναίκα έχει το σώμα της. Ό,τι χαρακτηριστικά και αν έχει το σώμα, είτε είναι γυμνασμένο είτε λιγότερο, αν έχει καμπύλες, αν έχει στήθος, δεν αφορά κανέναν, ούτε τον παπά, ο οποίος είναι χυδαίος χαρακτηρισμούς του. Είναι άλλο να είναι ντροπή του. Και να υπνάσετε μεταξύ σας και να κάνετε χιούμορ κτλ. Δημόσια λες, τηλεόραση. Ναι, δημόσια τηλεόραση, όταν μιλάς και πίσω την πλάτη κάποιου άλλου, ας μην ασχοληθούμε με το κομμάτι. Το ρήμα Βεντουζάρη θα πρέπει να ντρέπεται ο παπάς για αυτά που λέει. Αυτό λέω, μήπως ήθελε στην ουσία να καυτηριάσει και έχει ειρωνικό τόνο παιδιά, για αυτά που λέει. Όχι, παιδιά, παιδιά, δεν ξέρει τι οικειότητα έχουν για να το δέχεται και η κοπέλα να το παιδιά, είναι τηλεόραση, είναι η κάμερα μπροστά. Δεν είμαστε στην κουζίνα και πιστεύεις ότι υπολογίζει κάποιος εκεί ότι υπάρχει μπροστά τηλεόραση. Ο κάμεραμαν φαίνεται. Συνέχεια απευθύνονται στην τηλεόραση και στις κάμερες. Κυρίες και κύριοι, λέει καλησπέρα, αυτό και αυτό έχει γίνει σήμερα. Μια χαρά το παρουσιάζουν, ξέρουν τι κάνουν. Ο Αλέξης Παπάς απευθυνόμενος στη Χριστίνα νομίζω ότι προσπαθεί με ακόμη έναν ιδιαίτερο τρόπο να τη χειραγωγήσει και να της πει πέντε πράγματα, να της τα φυτέψει στο κεφάλι για να τα κάνει η Χριστίνα να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Αλέξη Παπά, ο οποίος όπως πολύ σωστά είπε η Αφροδίτη, έχει αποκαλεστεί ο κήρυκας του νησιού και κάθεται και κράζει όλο τον κόσμο με χυδαίους χαρακτηρισμούς. Να πω κάτι. Θα έχουν κρατήσει τα καλά, ναι, ναι, ναι. Εγώ έχουν κρατήσει να... τα καλά του κιού. Ξέρεις, αυτά που κάνει τον κήρυκα κτλ. Και σου λέει τα άλλα θα τα πετάξουν. Αυτά θα βάζουν και θα βλέπουμε. Θα μας πει όταν φύγει. Ναι. Μπορεί. Πώς έχει μπερδευτεί. Μπορεί. Εγώ θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν το είπε τόσο σοβαρά η Χριστίνα όλο αυτό, είτε για το σουβλάκο που είπε για τα κορίτσια. Γιατί εντάξει, όταν κάποια κορίτσια είναι πάρα πολύ γυμνασμένα, γιατί τα κορίτσια, η Καρολίνα και η Νικολέτα, όπως και η Μαριαλένα, είναι πάρα πολύ γυμνασμένες. Είναι όντως γυμνασμένα σώματα. Αλεκούφλες είναι όλες. Άσχετα αυτό, ναι, αλλά είναι πολύ γυμνασμένο σώμα. Η Χριστίνα δεν είναι τόσο γυμνασμένη. Ίσως γι' αυτό και να το είπε χαριτολογώντας. Και σχετικά με αυτό που είπε ο Αλέξης Παπάς. Δεν μιλάς γενικά ούτε στη ζωή για τα σώματα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Γιατί ζεις σε άλλη κοινωνία εσύ, γιατί μια χαρά μιλάω ακόμα. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να μιλάει. Λέω ότι δεν είναι σωστό. Και επίσης, γιατί πει, άμα είσαι τρικέφαλα και τετρακέφαλα, γιατί πρέπει να κάνεις τόσο αναλυτική αναφορά σε ένα σώμα. Μα δεν έκανε αναλυτική αναφορά, περιέγραψε κάπως χιουμοριστικά. Εγώ το λέω, ας πούμε, όταν είμαι με την παρέα μου έτσι, αυτό το χαρακτηρισμό. Πω, πω, κοίτα πόσο γυμνασμένοι είναι. Το ότι εκεί υπάρχουν κάμερες είναι δική τους καθημερινότητα όμως. Και... δηλαδή το ότι είναι τόσο τρεις μήνες και τέσσερις κάποιοι μπροστά από μια κάμερα δεν σημαίνει ότι σκέφτονται τι θα δείξει η κάμερα, εκτός από τον Αλέξη και τον τάφο. Ναι, δεν ήταν με την παρέα της στην Καλύβα και υποτίθεται ότι το έλεγε στους φίλους της και τσάπ το πιάσει η κάμερα, ήταν στημένη μπροστά στην κάμερα και το έλεγε. Δεν μπορεί να μη σκέφτεσαι ότι εκείνη την ώρα, εφόσον έχεις μια κάμερα απέναντί σου και τις απευθύνεσαι, ότι αυτό το πράγμα θα βγει στην τηλεόραση. Δεν είναι ότι είσαι σε ένα σπίτι, σε ένα reality και 24 ώρες, το 24 ώρες σε τραβάει η κάμερα και κάτι σου ξεφεύγει. Έχει στηθεί μπροστά στην κάμερα να το σερβίρει στο κοινό αυτό εκείνη την ώρα. Ναι, έκανε μία παρομοίωση. Δεν τις χαρακτήρισε κάπως. Έκανε μία παρομοίωση. Δεν έκανε την παρομοίωση από το πουθενά, άσχετα με εμείς το μοντάζ το βλέπουμε ανάποδα, γιατί κάποιος το είπε πρώτα. Ναι, της το είπε ο Αλέξης που ουσιαστικά της είπε ότι φταίει το στήθος σου που συντζουλήθρα δεν τζουλάς. Και φαντάζομαι αυτό... ότι προηγήθηκε και ερώτηση από το δημοσιογράφο που κάνει τα κοινά. Προφανώς. Και αυτό και αυτό, παιδιά. Ναι, δεν είναι ότι ξαφνικά ξεκίνησε μόνη της και ξαφνικά μια συζήτηση γίνεται αυτό και γίνεται ένα χιούμορ. Ήθελε να καυτηριάσει αυτό ακριβώς που ήθελε να καυτηριάσει, μπράβο, αυτό που τους είπε, που δεν είναι ωραίο να το λες στον άλλον.